Κύριε Κούρο, να πούμε πέρα από τις σημαντικές εξελίξεις με την επανεκκίνηση των διαδικασιών για το έργο της ανακατασκευής του Ταρτάν και των λοιπών παρεμβάσεων που βλέπετε το επόμενο διάστημα και σίγουρα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη συνέχεια. Να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες το νομικό πρόσωπο προχώρησε σε κάποιες εργασίες και σε κάποιους καθαρισμούς στους χώρους του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τρίπολης. Τι ακριβώς έγινε? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ήταν επιβεβλημένα πλέον να κάνουμε μια γενική καθαριότητα στο εθνικό στάδιο από κόψιμο δέντρων, κλαδιών τα οποία ήταν ξερά και έπρεπε να τα φύγουμε από πάνω από τα δέντρα για να αναζωογονηθούν και να είναι πιο σωστά, ας πούμε, τα δέντρα, μέχρι και την καθαριότητα που ήταν επιβεβλημένη τόσο στο κολυμβητήριο που υπήρχαν σώματα τα οποία έβγαλαν κάποια σγουριά, τα σώματα αυτά τα συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί το πρόβλημα και στα πλακάκια της πισίνας, από ότι εσείς που πάτε συνέχεια μέσα θα τα βλέπατε, και να πάνε να πάρουν το δρόμο τους. Δηλαδή, όταν λέω το δρόμο τους, ζυγιστήκανε, θα πάνε, ήρθε ο, τα πήρε, τα πήρε ο, αυτός που τα παίρνει με το φορτηγό, με Μάλιστα. υπαλλήλους του, ζυγιστήκανε και τα λεφτά θα μπουν στο νομικό πρόσωπο, για το νομικό πρόσωπο, στη ταμιακή υπηρεσία του Δήμου. Έγινε ένας καθαρισμός πίσω από το κολυμβητήριο. Υπήρχαν πολλά πεταμένα πράγματα τα οποία ήταν χρόνια πεταμένα εκεί, τα οποία απομακρυνθήκανε. Εστρώσαμε όλο το πεδίο πίσω από το κολυμβητήριο εν ώψη και των αγώνων που θα έχουμε μεθαύριο. Μάλιστα. Οι οποίοι αγώνες αυτοί, επειδή είναι μια ιδιαιτερότητα οι αγώνες σήμερα με το κορονοϊό και με το COVID-19, Σωστά. Πρέπει οι αθλητές να κάθονται στο πίσω μέρος του κολυμβητηρίου, ανοιχτές οι πόρτες, με κάποιες μοκέτες που θα το αναλάβει ο ΚΟΑΤ, που είναι Μάλιστα. συνοδοιοργανωτής της εκδήλωσης αυτής, και θα πρέπει να κάθονται απ' έξω και να κάθονται, για ποιο λόγο, να είναι σε αποστάσεις προκειμένου, γιατί δεν είναι λίγοι οι αθλητές. Από ό,τι μου είπαν, μπορεί να φτάσει περίπου στους 200 άτομα και. Είναι σημαντική η διοργάνωση και μιας και το θέσατε αυτό και μου δίνετε την πάσα. Όντως, την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια πολύ σημαντική διοργάνωση, 3 ημέρες. Σε αυτό το κομμάτι και στην προετοιμασία των εγκαταστάσεων του Δημοτικού, του κλειστού κολυμβητηρίου του ΔΑΚ Τρίπολης, φαντάζομαι ότι το νομικό πρόσωπο έχει προετοιμαστεί κατάλληλα στη συνεργασία και με Ναι, το κοιτάξτε να σύλλογο που δείτε, διοργανώνει κάναμε τις μια αγώνες. συνεργασία με το ΚΟΑΤ. Είχε έρθει από την Ομοσπονδία προχθές άνθρωπος, ο οποίος έπρεπε να καταγράψει και να δει τα προβλήματα και να δει και πώς πρέπει να κινηθούν. Νομίζω ότι έχουμε συζητήσει με το ΚΟΑΤ τι πρέπει να κάνει. Το νομικό πρόσωπο δεν έχει με το να στρώσει, να κάνει, να καθαρίσει, να προσφέρει τους υπαλλήλους του να κάνουν κάποια δουλειά. Δεν έχει και κάτι περισσότερο να κάνει, τόσο στα οικονομικά του, που είναι ανύπαρκτα τα οικονομικά του νομικού προσώπου από ό,τι γνωρίζετε. Και γενικώς, ας πούμε, πρέπει όμως να βοηθήσουμε. Εμείς δεχτήκαμε με μια συνεργασία που είχαμε με το ΚΟΑΤ, μια καλή συνεργασία, με την έννοια ότι έπρεπε να έρθουν οι αγώνες, να μην τους χάσουμε. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έχουμε και τίποτα άλλο στην πόλη μας. Αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη της πόλης και βοηθάει και γενικότερα στους επαγγελματίες που είναι την αγορά, τέλος πάντων, και ανθρώπους οι οποίοι θα γνωρίσουν την πόλη μας, που πιθανόν δεν έχουν έρθει πάλι στην Ακριβώς, Τρίπολη, ακριβώς. και θα έχουν μια επισκεψιμότητα αργότερα που θα βοηθήσει πάρα πολύ, ας πούμε, στην ανάπτυξη και στις σχέσεις Τρίπολης και κόσμου έξω από την Τρίπολη. Εμείς με χαρά μας θα είμαστε εκεί. Θα θέλαμε να πετύχει αυτή η οργάνωση, έστω και με αυτόν τον τρόπο που γνωρίζετε ότι είναι σε αποστάσεις, χωρίς φιλάθλους. Ακριβώς, Θα χωρίς υπάρχουν τα μέσα φυλάξια. μαζικής ενημέρωσης, εσείς θα τους βοηθήσετε, πιστεύω, να προβάλλουμε στον κόσμο ότι έγινε αυτή η εκδήλωση εδώ πέρα στην Τρίπολη, και ας ελπίσουμε ότι και άλλοι συλλόγοι από άλλες πλευρές, όχι μόνο από την κολύμβηση, θα μπορούν να κάνουν αγώνες, και από εκεί και πέρα να έχουμε υποχρέωση σαν Δήμος να τις δεχτούμε και να είμαστε φερέγγυοι σε αυτά, με το να βοηθήσουμε τους συλλόγους. Να πούμε επίσης ότι η σεζόν σταδιακά και σε αγωνιστικό επίπεδο ξεκινάει. Διαβασικά το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο ξεκινούν, οπότε έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ομάδες περιοχής, άρα και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε αυτό το επίπεδο και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, η δική σας μέρη να
για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ποια ήταν το τελευταίο Κοιτάξτε διάστημα. Να δείτε, Κασκινό που έστειλε κάποιο έντυπο, κάποιο έγγραφο εδώ πέρα, ήρθε ο κύριος Κουκάκης προς τιμή του, καθίσαμε αρκετή ώρα, συζητήσαμε τι μπορούμε να προσφέρουμε και οι δύο πλευρές. Δηλαδή τόσο ο Δήμος εμείς ως προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και οι οργανωτές αυτού του πρωταθλήματος και των αγώνων που κάνουν. Μιλήσαμε και με την Αθήνα, με ο κύριος Κουκάκης μίλησε και μάλιστα μου έδωσε και εμένα και μίλησα με την Ομοσπονδία, με ανθρώπους που είναι στο αντικείμενο αυτό. Είπαμε ότι θα βοηθήσουμε και οι δύο από τις πλευρές μας, δηλαδή από την πλευρά τη δικιά μας εμείς θα κάνουμε κάποια πράγματα και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να γίνουν. Πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι ότι, και να το καταλάβουμε ότι πρέπει να βοηθηθούμε μεταξύ μας όλοι μαζί. Δηλαδή ποτέ δεν φέρνει καλό αποτέλεσμα κάτι αν πάει ο ένας δόθε και ο άλλος σκύθι. Με πάση συνεργασία. Ό,τι μπορώ εγώ να κάνω από τις δυνάμεις που έχω σαν νομικό πρόσωπο, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι το προσωπικό έχει ελαττωθεί του νομικού προσώπου, δεν έχουμε δυνατότητες οικονομικές, δεν έχουμε πολλά πράγματα σαν νομικό πρόσωπο. Αυτά τα λύσαμε τον κύριο Κουκάκη, ο οποίος ήταν πολύ θετικός στη συζήτηση και τα λύσαμε και νομίζω ότι θα έχει επιτυχία με το να βοηθήσουμε όλοι παρέα. Με τους συλλόγους έχουμε έρθει σε μια λειτουργία και ο κύριος Χατζόπουλος ανάμεσα, επειδή μπορούσε να με βοηθήσει σε κάποια πράγματα, μας βοήθησε στο θέμα του μπάσκετ και στις ομάδες που φτιάξαν ένα πρόγραμμα για πρώτη φορά πολύ νωρίς το πρόγραμμα για να κάνουμε, για να γίνει το πρωτάθλημα, αλλά και για να κάνουν και τις προπονήσεις, αλλά βασικά θα τηρήσουμε και το COVID-19 που είναι συγκεκριμένα πράγματα χωρίς φιλάθλους, συγκεκριμένα άτομα μέσα, συγκεκριμένη απόσταση της γραμματείας, συγκεκριμένα. Δηλαδή επομένως και εμείς πρέπει να προχωράμε σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυβέρνησης, της πολιτικής προστασίας δηλαδή, που πρέπει εμείς να τηρούμε αυτά τα μέτρα στο μέγιστο βαθμό. Μπορεί να μην μπορούμε να τα τηρήσουμε 100%, αλλά όταν φτάσουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό νομίζω ότι έχουμε πετύχει. Να πούμε επίσης τι γίνεται σχετικά με το θέμα της μίσθωσης του Κυλικίου στο ΔΑΚ Τρίπος, έχουμε κάποια ενημέρωση. Ναι, η μίσθωση του Κυλικίου έχει επί θητείας μας με το πανέλαβα στο τέλος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πέρσι, βγήκε δύο φορές σε δημοπρασία για ποιος θα το πάρει. Το ποσό ήταν, εντάξει, ήταν λίγο μεγάλο, αλλά δεν μπορούσαμε εμείς σαν νομικό πρόσωπο να βάλουμε λιγότερη τιμή. Ήταν συγκεκριμένη, ξεκινάς με την προηγούμενη μίσθωση. Ήτανε περίπου στα 740, αν θυμάμαι καλά. Ήτανε μεγάλη, δεν εμφανίστηκε κανένας. Έγιναν δύο με αναβολή. Καταρχάς έγινε η πρώτος διαγωνισμός, μετά πέσαμε στο COVID-19, μας το πήγε σε αναβολή. Σωστά. Φτάσαμε σε ένα σημείο πολύ μακριά. Και γιατί δεν ήταν η θέληση η δικιά μας, όπως και πολλοί αναφέρουν ότι γιατί δεν βγάλαμε το Κυλικείο. Το Κυλικείο το βγάλαμε σε δημοπρασία. Δεν ήρθε την πρώτη φορά κανένας. Επομένως τη δεύτερη φορά πάλι δεν ήρθε κανένας και προχωρήσαμε στην τρίτη φορά μειώνοντας τη τιμή από 740 περίπου στα 400 ευρώ προκειμένου να έρθει κάποιος να δώσει μία προσφορά. Δυστυχώς προχθές πάλι δεν ήρθε κανένας. Αυτό έχει ανακοινωθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από ό,τι γνωρίζετε. Δεν είναι κάτι κρυφό που το βγάλαμε σε μία ανακοίνωση, σε ένα πίνακα ή οτιδήποτε. Το γνωρίζει ο κόσμος, δεν ήρθε κάποιος να πάρει το Κυλικείο και να το δουλέψει. Περιμένουμε 10 μέρες τώρα, θα ξαναβγεί άλλη μια φορά επαναληπτικός διαγωνισμός με τα ίδια δεδομένα και αν δεν έρθει πάλι κανένας θα πρέπει να μειωθεί ακόμη η τιμή για να μπορέσει να λειτουργήσει. Πράγματι το Κυλικείο του Σταδίου δεν μπορεί να πεις ότι είναι μια επιχείρηση η οποία θα κερδίσει στα πάντα. Ένα καλό ημερομίσιο μπορεί να το βγάλει με παρεμβάσεις μέσα. Ο χώρος είναι καλός, είναι μεγάλος και μπορεί ας πούμε να προχωρήσει. Και σωστές παρεμβάσεις από τον ίδιο τον επαγγελματία. Ναι, αυτό εννοώ. Σωστές παρεμβάσεις από τον ίδιο τον επαγγελματία. Με να βάλει πολλά πράγματα μέσα. Να δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει. Πηγαίνουν εκδρομές στα σχολεία από ό,τι γνωρίζετε. Εντάξει, προς το παρόν ακόμη, προς το παρόν είναι λίγο απαγορευμένα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το COVID-19, μετά θα γίνει. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι στη δεύτερη δημοπρασία τώρα που θα βγει και θα προχωρήσει η επαναληπτική όποτε γίνει, θα να έχει περάσει και η πανδημία αυτή για να μπορέσουμε να έρθουμε στο ρυθμό μας και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Να περάσω και σε μια άλλη ερώτηση, η οποία δεν είναι τόσο βραχυπρόθεσμη, έχει να κάνει με
με το διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης, της αντικατάστασης του Ταρτάν, της ανακαίνησης της κερκίδας και των υπόλοιπων παρεμβάσεων. Αλήθεια, δεν θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα από το νομικό πρόσωπο και το Δήμο Τρίπολης, προκειμένου εκείνες οι εγκαταστάσεις, όταν με το καλό υλοποιηθούν, να προστατεύονται ανάλογα, τηρώντας κάποιους αυστηρούς κανόνες και άλλες ενέργειες που θα προστατεύουν τις εγκαταστάσεις. Το έχετε σκεφτεί? Εγώ θα ξεκινήσω αντίστροφα και θα πω ότι από σήμερα χρειάζεται να γίνει με ένα security κάτι, μια υπηρεσία που να ελέγχει το στάδιο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το COVID-19 δημιουργεί μία αναστάτωση στον κόσμο και μία αναστάτωση μεταξύ των υπαλλήλων, οι οποίοι δεν μπορούν να επιβληθούν τόσο έντονα στη περίπτωση του COVID-19. Εγώ ήδη έχω κάνει ένα γράμμα που ζητάω ότι πρέπει να υπάρχει, να μπει security στο στάδιο για διάφορους λόγους. Δεν είναι μόνο βέβαια ο COVID-19. Ο security θα κάνει την παρατήρηση στον άλλον που μπαίνει μέσα στο στάδιο, που γυρνάει όπως... Και φανταστείτε αυτό που ζητήσατε, που είπατε νωρίτερα, να είναι καινούριο το ταρτάν αύριο το πρωί. Επιβάλλεται αυτό που είπατε. Δηλαδή να είναι καινούριο το ταρτάν, να είναι καινούριες οι κερκίδες. Και να πηγαίνει ένας φύλακας που είναι όλο το απόγευμα, ένας φύλακας είναι, να μπορεί ένας φύλακας να ελέγξει τα πάντα, να ελέγξει από τα βάρη, από το αθλητικό κέντρο πίσω από τις κερκίδες που υπάρχουν, τα προπονητήρια, τις τουαλέτες, να πάει στο κλειστό, να πάει παντού ένα άτομο να ελέγξει το αθλητικό κέντρο. Πιστεύω ότι είναι επιβεβλημένο και κυρίως μετά τις κατασκευές του καινούριου ταρτάν, τα καινούρια όργανα από ό,τι γνωρίζετε, οι κερκίδες που θα στεγανοποιηθούν και θα μπουν κερκίδες με καθίσματα. Δηλαδή όλα αυτά, αν θέλουμε να έχουμε ένα στολίδι και να διατηρήσουμε, γιατί κάθε μέρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχουν χρήματα, παιδιά. Δεν υπάρχουν χρήματα για να πεις ότι έκανα μια ζημιά αύριο το πρωί. Ακόμη και ένα τζάμι να σπάσει, σκέπτεσαι πώς θα το αλλάξεις. Δεν υπάρχει χρήματα σήμερα όπως παλιότερα που υπήρχαν τα χρήματα, έκανε μια εύκολη συντήρηση. Σήμερα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εκτός ότι θα πρέπει να δούμε, και ήδη έχει δοθεί από μένα, από το νομικό πρόσωπο, έχει δοθεί από το νομικό πρόσωπο η καθοδήγηση στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, που καθίσαμε και μιλήσαμε πέντε πράγματα, τι πρέπει να γίνει στο στάδιο. Έχουμε ήδη βγάλουμε μια μελέτη, είναι στα πρόθυρά της, για την περίφραξη γύρω-γύρω. Η περίφραξη, εσείς που πάτε κάθε μέρα στο στάδιο, βλέπετε ότι είναι σάπια σίδερα, που σήμερα, παρόλο ότι εμείς ελέγχουμε το ποιος θα μπει από μπροστά, έχουν παρατηρηθεί ότι ξένοι, φιλοξενούμενοι στην Τρίπολη, ξένοι εθνικότητες, έχουν μπει από τα σίδερα, έχουν χτυπήσει τα σίδερα γιατί είναι σάπια και μπορούν να μπουν ανά πάση στιγμή στο στάδιο. Άρα, εμείς έχουμε προβλέψει, όπως έχουμε προβλέψει να γίνει μια μελέτη κάτω από το τριτοκοσμική χώρα. Δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, επομένως πρέπει να έχουμε ένα επίπεδο. Αν μπείτε στις τουαλέτες από κάτω, παρόλο ότι επισκευάζονται και φτιάχνονται σήμερα, γι' αυτό λέμε η φύλαξη χρειάζεται από security, δηλαδή την άλλη μέρα είναι πάλι το ίδιο και πάλι σπασμένη πόρτα και αυτό. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να φυλαχθεί ένα στάδιο. Είναι ένα στολίδι της πόλης μας. Είμαστε από τα μοναδικά δημοτικά στάδια τα οποία νομίζω ότι είναι μαζεμένες όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Φυστά. Και είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν το βρίσκει σε άλλες πόλεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχεις το κλειστό σου, να έχεις το κολυμβητήριο, να έχεις το κομμάτι του γηπέδου, να έχεις το ταρτάν σου, να κάνεις προπονήσεις σου, να γίνονται οι αγώνες. Μια πελώρια κερκίδα, 3.000 κόσμος χωράει η κερκίδα μας. Δηλαδή έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα να διατηρήσουμε το χώρο μετά τις εργασίες που θα γίνουν, και πλησιάζει να βγει σε μια διακήρυξη, γιατί είχε βγει σε διακήρυξη, κάτι πήγε στραβά, κάποια ένσταση η οποία, και επομένως θα δοθεί. Δεν είναι ψέματα με το να λέει ο άλλος δεν θα κάνουμε αυτό, είναι συγκεκριμένο, θα γίνει αυτό. Θα γίνει και θα γίνει ένα σωλίδι της πόλης μας. Πολύ σωστά το θίξατε ότι πρέπει το πρώτο που πρέπει να γίνει, να γίνει μια φύλαξη του σταδίου με security. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε όπως είναι τώρα με τους υπαλλήλους οι οποίοι φεύγουν στη σύνταξη, κάποιοι υπάλληλοι, θα μείνει ένας υπάλληλος να φυλάει όλο το γήπεδο και θα πρέπει άλλος ένας υπάλληλος να είναι στο κολυμβητήριο για λόγους ασφαλείας στο κολυμβητήριο και να δουλεύουν Σαββατοκύριακο, να παίρνουν τα ρεπά τους τα 4 άτομα, 5, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν κύκλο
εργασιών και να τους χρωστάς τα ρεπά, να χρωστάς κανονικές άδειες, να χρωστάς τα πάντα. Δεν λειτουργεί έτσι. Και να μην έχεις και χρήματα επιπλέον.